Όπως είπατε, χρειάστηκε να θρυνήσουμε κόσμο, χρειάστηκε να θρυνήσουμε τα παιδιά μας σε μια τραγουδία που ό,τι και να πω είναι λίγο. Και όπως είπατε προηγουμένως, ότι όλα είναι πανομοιότυπα με ό,τι έγινε στην εταιρεία με τα τρένα. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα, το ίδιο κοιταυτό γίνεται δυστυχώς στο έγκλημα και πρέπει να σταματήσει τώρα. Έγινε και με την ΕΑΒ. Θυμάστε που είχαμε πει στην αρχή ότι πάνε να βάλουν μια εργολαβία για τα αμερικά αεροπλάνα και δεν το κάνουν σωστά. Πήγανε να βάλουν μια εταιρεία το οποίο δεν είδαμε εμείς στην πορεία ότι δεν υπάρχουν επιστοποιήσεις, δεν έχει αναλάβει τέτοιο αεροσκάφος μεγάλο. Λοιπόν, δεν είχε προσωπικό, έβαλε συνταξιούχους απόσταση αεροπορίας που οι άνθρωποι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους, αλλά δεν είχαν την εμπειρία και για εργοστασιακή συντήρηση. Δεν γνωρίζουν το αεροσκάφος. Λοιπόν, κάναμε καταγγελίες στην Επιτροπή Άμυνας, κάναμε καταγγελίες με αυτά που βγάζαμε και τα έχετε αναδείξει πολλές φορές εσείς από το κανάλι σας. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε, κάναμε εξώδικο στην εταιρεία. Έγινε ένα ατύχημα, δηλαδή αυτό ήταν το εξώδικο, ήταν μετά το ατύχημα που έγινε, γιατί τα λέγαμε με ανακοινώσεις μας ότι θα γίνει και θα πρέπει να αποφύγουμε το ατύχημα, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει ένας εργαζόμενος, και ειδικά όταν είναι πάνω από 65 χρονών, να δουλέψει ένα τέτοιο αεροσκάφος. Δεν θα βοηθήσει η κατάσταση. Μετά το ατύχημα, μετά το εξώδικο, θεωρήσαμε ότι θα δοθεί λύση. Δεν δόθηκε λύση. Τον Οκτώβριο αναγκαστήκαμε και κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Τον Νοέμβριο δέχτηκα εγώ, για να μου κλείσει το στόμα, δέχτηκα αγωγή από το συγκεκριμένο που έχει την εταιρεία αυτή που μπήκε μέσα. Δέχτηκα αγωγή για συκοφάντηση, γιατί δεν αφήνω, λέει, το προσωπικό να εκπαιδευτεί. Μα μέσα στη σύμβαση λέει ότι έχει εκπαιδευμένο προσωπικό, ότι έχει πιστοποιημένο προσωπικό. Εδώ δηλαδή, μέσα από την αγωγή που με κατέθεσε, φαίνεται ξεκάθαρα, έτσι, ότι είναι μια σύμβαση απευθείας ανάθεση που έχει παρανομίες.